Σήμερα θα πάρουμε το νηπτικό καλείο μας και θα το μετατρέψουμε σε κρυστάλλους. Να αγνοποιήσουμε δηλαδή το καλείο μας, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στους πυράβλους. Και από εδώ, να φτάσουμε εδώ. Ας ξεκινήσουμε ανοίγοντας το μάτι μας και βάζοντας ένα μεγάλο τηγάνι πάνω του. Και μέσα του βάζουμε 3 ποτήρια νερό. Αφού κοχλάσει το νερό μας, ρίχνουμε μέσα και 1,5 ποτήρι νητρικό καλείο, δηλαδή αναλογία 2:1. Και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί τελείως το νητρικό καλείο μέσα στο νερό. Κοιτάξτε εδώ, μικροκρύσταλλοι πάνω στο κουτάλι. Όταν το διάλειμμα μας είναι έτοιμο, το παίρνουμε και το αδειάζουμε μέσα σε ένα προθερμασμένο Pyrex. Και κάπως έτσι, σε ένα time-lapse γίνονται οι κρυστάλλοι μετά από περίπου 3-4 ώρες. Αφού αδειάσουμε το νερό και βγάλουμε όλους τους κρυστάλλους και τους στεγνώσουμε σε ένα χαρτί, μετά θα είναι κάπως έτσι. Έχω ήδη ένα έτοιμο βαζάκι από κρυστάλλους, so θα τους αλέσω και θα έχω καθαρή σκόνη από νητρικό καλείο. A few moments later. Και τώρα που έχουμε σκόνη νητρικού καλείου, πάμε να την δοκιμάσουμε. Έχω έτοιμο μείχνο δαμέ για να το δοκιμάσω. Και αυτή ήταν η πρώτη δοκιμή. Μένω ευχαριστημένος και θα το δοκιμάσω σε άλλο βίντεο να κάνω κανονικό πυρό. Stay tuned. Χαίρετε. Καταφέρατε και φτάσατε ως δαμέ. Συγχαρητήρια. Είδατε όλο το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe. Να με βοηθήσει μας να μεγαλώσουμε το κανάλι. Και θα τα πούμε μια άλλη φορά σε άλλο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.